την απαραίτητη όφηση στον καταξιωμένο θεσμό των Παπαφλεσίων για μια επιτυχημένη διοργάνωση που θα προσελκύσει σπουδαία ονόματα του κλασικού αθλητισμού, δίνει η προγραμματική σύμβαση της περιφέρειας Πελοποννήσου με το Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο. Τα Παπαφλεσία είναι πολύ σημαντικοί αγώνες, όχι μόνο για την Καλαμάτα αλλά για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Είναι μια συνάντηση, μια τεράστια ευκαιρία για την ανάδειξη κορυφαίων αθλητών και αθλητριών. Είναι αγώνες οι οποίοι προάγουν πάρα πολύ το αθλητικό πνεύμα, την άμυλα και γενικότερα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που προάγει ο αθλητισμός. Με τη σημερινή υπογραφή αυτής της προγραμματικής σύμβασης θέλουμε και εμείς να δείξουμε έμπρακτα την προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια να ενισχύσει τον κλασικό αθλητισμό σε όλες τις μορφές του, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράλληλα να σημειώσει πως είναι μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως είναι ο αθλητικός τουρισμός. Έτσι, η Διεθνή Συνάντηση Στίβου Παπαφλέσια 2024 θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα στις 12 Μαΐου με την υποστήριξη Περιφέρειας Πελοποννήσου και γι' αυτό το λόγο υπεγράφει η σχετική προγραμματική σύμβαση. Επενδύοντας στον αθλητισμό, εξασφαλίζεται μια καλύτερη κοινωνία. Εμείς το Μεσσηνιακό σήμερα, 1η Μαΐου, έχουμε και γενέθλια. Κλείνουμε τα 136 χρόνια και εισερχόμαστε στα 137. Εκεί έχουμε επενδύσει πάπου προς πάπου και δεν λαθέψαμε. Σήμερα 700 περίπου αθλητές και αθλήτριες στα τρία τμήματά μας, οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, οι προπονητές μας και εκατοντάδες ακόμα μέλη και φίλοι του Μεσσηνιακού στηρίζουν τις δράσεις του. Η Περιφέρεια μας αναγνωρίζει το προσφερόμενο έργο και μας στηρίζει. Το Διεθνές Meeting Παπαφλέσια συνεχίζεται διότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου κυρίως, ο Δήμος Καλαμάτας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο ΣΕΓΑΣ, καθώς και δεκάδες χορηγοί, αναγνωρίζουν τη μεγάλη αξία. Η Περιφέρεια και φέτος και ο Περιφερειάρχης ο Δημήτρης Φτωχός στηρίζει σημαντικά την διοργάνωση αυτή και χαιρόμαστε που κάθε φορά τα αποτελέσματα είναι και καλύτερα και ελπίζουμε και φέτος έτσι να είναι. Δεν κρύβουμε να σας πούμε ότι είχε αγκαλιάσει ο Περιφερειάρχης μας όλες τις δράσεις αθλητικές. Μέχρι τώρα στις 120 ημέρες θητείας μας έχουμε κάνει πάνω από 40 δράσεις σε συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους και συνεργασία και με σχολεία. Άρα έχουμε επενδύσει και στο σχολικό αθλητισμό και πραγματικά θέλουμε να διδάξουμε την Ολυμπιακή ιδέα μέσα από τον αθλητισμό.